το απίστευτο που αφορά ένα παιδάκι. Εντοπίστηκε να περιφέρεται ηλικίας 5 χρόνων, να περιφέρεται μόνο του. Εντοπίστηκε από γυναίκα οδηγό. Είναι ένα παιδάκι με ειδικές ανάγκες. Βρέθηκε λοιπόν σε χώρο στη Λεμεσό. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Εντοπίστηκε και η μητέρα αυτού του παιδιού. Η Στέλλα Ισάπα θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Στέλλα, καλό σου μεσημέρι. Να πέσα, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πραγματικά σήμερα το πρωί τέθηκε σε συναγερμό η αστυνομία, καθώς ένα παιδάκι το οποίο έχει ειδικές ανάγκες χάθηκε από το σπίτι του, εξαφανίστηκε από το σπίτι του, έφυγε καλύτερα. Και το έψαχναν τόσο εκεί, τόσο και η αστυνομία. Τελικά εντοπίστηκε σε κύριο δρόμο της Λεμεσού, κοντά σε φώτα τροχέας από οδηγό, ο οποίος το είδε να περιπλανιέται μονάχο. Αμέσως κατέβηκε, το κόντεψε το παιδάκι, προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί του. Αντιλήφθηκε ότι πρόκειται για παιδάκι το οποίο πάσχει από νοητική στέρηση. Ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία, ενημερώθηκαν και εκεί. Παραδόθηκε λίγο αργότερα στην αστυνομία. Ξεκίνησε η αστυνομία της έρευνας και διαπιστώθηκε πως το παιδάκι το οποίο φέρει, αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα νοητικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει φύγει από το σπίτι του ή έψαχναν οι γονείς, αλλά ξαναέγινε και στο παρελθόν. Κάτι βεβαίως το οποίο διερευνά και η αστυνομία, η οποία όπως μας είπε θα ενημερώσει σχετικά και τις κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους. Έδωσε κάποιες εξηγήσεις η μητέρα στην αστυνομία, αλλά αντιλαμβάνεσαι να τόσα πρόκειται για ένα λεπτό ζήτημα, το οποίο διερευνούν πρώτα οι κοινωνικές υπηρεσίες του κράτους και ακολούθως η αστυνομία. Το θετικό είναι πως το παιδάκι βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία του. Μάλιστα. Και τώρα είναι. Και το αρνητικό είναι ότι δεν είναι η πρώτη φορά που φεύγει από το σπίτι του και περιπλανιέται δεξιά και αριστερά. Και ευτυχώς που εντοπίστηκε. Και προσπαθούσε να διασταυρώσει το δρόμο το συγκεκριμένο παιδάκι. Γι' αυτό ακριβώς και ο οδηγός πρόσεξε, κατέβηκε από το όχημά του και το παρέλαβε με ιδιαίτερη προσοχή. Και βεβαίως εδώ να τα αξίζει να πούμε και έναν μπράβο σε αυτόν τον οδηγό, ο οποίος δεν δίστασε. Γιατί ξέρετε, όταν πρόκειται για ανήλικα, κάποιοι μπορεί να διστάσουν ή να μην προβάλλουν πλέον σε αυτές τις ενέργειες. Όμως κόντεψε το παιδάκι και έκανε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να επιστραφεί πίσω στους οικείους του, αλλά και να ενημερωθεί και η αστυνομία, που ήταν το βασικό. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Στέλλα, και θα παραμείνουμε στο αστυνομικό έτσι.